Και χθες είδαμε στην προπόνησή της. Θέλω να μου πεις τι βλέπουμε στο πρώτο ημίχρονο και γενικά να κάνουμε μια τοποθέτηση για τον κόσμο που μας ακούει στο νησί. Καταρχήν είναι χαρά μου που είδα πάλι ξανά πρόσωπα τα οποία είμαστε πραγματικά, έχουμε αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση, μια πραγματική φιλία. Υπάρχει ένα σεβασμός από όλους το πρόσωπό μου και από μένα προς το νησί και το πρόσωπο της Αντωνίας γενικά, όχι μόνο του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι μπορεί να πέρασε ένα χρόνο, αλλά δέθηκα πάρα πολύ με το νησί, με τους ανθρώπους. Αλλά και γενικά έχω μια πάρα πολύ καλή σχέση με το πέρασμά μου από το κλαδί και το ποδόσφαιρο και έχουμε πραγματικά κάθε χρονιά που θα περνάει και κάθε μέρα να κάνει βήματα προόδου και πραγματικά είναι ένα μέρος το οποίο είναι καταπληκτικό, με καταπληκτικούς άνθρωπους και εύχομαι ό,τι καλύτερο μέσα από την ψυχή μου. Τώρα για το παιχνίδι νομίζω ότι βλέπουμε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, δύο σοβαρές ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι έχει ρυθμό, έχει ένταση, άσχετα αν δεν έχουν γίνει πολλές φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Αυτό όμως είναι στη λεπτομέρεια και πιστεύω ότι πραγματικά όσοι είμαστε εδώ και βλέπουμε αυτό το παιχνίδι, νομίζω ότι είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Στέλιο, έχεις ζήσει πρόσωπα καταστάσεις παρόλο το εξάμηνο αυτό που πέρασε από το Πανθηναϊκό στο τέλειωμα της καριέρας και μας θύμισε, το επαναλαμβάνω. Γνώρισε πολλούς ανθρώπους. Από τότε θυμάμαι που λέγαμε ότι η Σαντορίνη μπορεί να πάει μπροστά. Βλέπεις εξέλιξη? Ναι, βέβαια. Βλέπω εξέλιξη και χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά γενικά παρακολουθώ και το κυριαρχικό ποδόσφαιρο και όλες τις ομάδες. Θεωρώ ότι γίνονται πάρα πολύ σωστά, προσεγμένα και βήματα προόδου. Και πραγματικά, εγώ θεωρώ ότι αυτό το μέρος είναι ευλογημένο και μπορεί να στηρίξει την οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιαδήποτε κατηγορία. Θέλει λοιπόν υπομονή, θέλει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους, σε όλο το επιτελείο, που όχι μόνο της Σαντορίνης αλλά και σε άλλες ομάδες που παράγουν αυτό το πολύ δύσκολο έργο. Και εμπιστοσύνη πάρα πολλά σε αυτή τη δουλειά που γίνεται. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε ότι για να χτιστεί κάτι χτίζεται με πάρα πολύ μεγάλο κόπο και εύκολα γκρεμίζεται. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα είναι πάρα πολύ αισιόδοξη και πάρα πολύ θετική, θα έλεγα, στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, γιατί βλέπουμε ότι τη θύρα στο βόλεϊ, τις γυναίκες. Γενικά ο αθλητισμός έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά βήματα προόδου, στηρίζεται από τον κόσμο. Αλλά επειδή το ποδόσφαιρο είναι ιδιαίτερο κομμάτι, επειδή προσελκύει πιο πολύ κόσμο και πιο πολύ ασχολούνται με αυτό, πρέπει να έχουμε όσο γίνεται πιο μεγάλη εμπιστοσύνη και σε αυτά τα παιδιά και στους προπονητές και σε όλους τις διοίκησης που αυτή τη στιγμή αποτελούν την ομάδα της Σαντορίνης. Και νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω σήμερα, θεωρώ ότι μόνο θετικά μηνύματα έχουμε να πάρουμε από αυτή την ομάδα. Και θέλω να δώσω και πολλά συγχαρητήρια πραγματικά και στους προπονητές, ειδικά στον κύριο Παντέλη που είναι. Αυτός είναι πρώτος προπονητής και στα παιδιά, γιατί έχουν μια πάρα πολύ καλή εικόνα μας στο γήπεδο. Χθες γράφτηκε ένα άρθρο στις Φορκυκλάδες για σένα, για την επίσκεψή σου εδώ σε βάση περιπτώσει και θυμηθήκαμε όλοι ότι είχες φτάσει και μία ανάσα το να αναλάβεις τον Πανθηναϊκό. Σήμερα ο Σέντες Κοζανίδης είναι προπονητής του Ελληνίζων Γιαννών, θα πρέπει να πούμε στους φίλους που μας βλέπουν, αλλά μελλοντικά υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο να σε δούμε κάπου. Ναι, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Τότε καταρχήν στο Πανθηναϊκό δεν ήρθα γιατί ήταν καθαρά θέμα προσωπικό. Αυτό και μόνο. Πραγματικά θα είναι χαρά μου αν στο μέλλον καταφέρω και έρθω στην ομάδα σαν προπονητής. Το θέλω πάρα πολύ. Είναι μες στην καρδιά μου, ειδικά πέρα από το προσωπικό το κομμάτι. Εγώ λειτουργώ πάρα πολύ και με το συναίσθημα. Και τους θεωρώ δικούς μου ανθρώπους, θεωρώ φίλους μου, πραγματικά οικογένειά μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη που μου δείχνουν καθημερινά. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το σέβομαι πάρα πολύ και με συγκινεί ιδιαίτερα, γιατί Σπύρο, ξέρεις πολύ καλά ότι στο ποδόσφαιρο είναι αναλώσιμο προϊόν. Κάθε μέρα κάποιος μπορεί να είναι προπονητής σε μια ομάδα, αύριο να φύγει. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα μείνει η σχέση που έχει στήσει και δεν σε θυμούνται μόνο απλά σαν ένα καλό ποδοσφαιριστή, αλλά γενικά θα σε θυμούνται για ένα καλό άνθρωπο που έκανε κάποιες φιλίες και αυτές μείναν αναλύοντας τον χρόνο και πραγματικά είναι μια πραγματική αγάπη και από μένα αλλά και από τους ανθρώπους προς το προσωπικό. Έτσι εμείς θα θυμόμαστε για όλα τα καλά, έτσι, και τον ποδοσφαιρική σου αξία και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι πόσα χρόνια έχει περάσει από τότε και είμαστε ακόμα δεμένοι όλοι μεταξύ μας, μιλάμε, τα λέμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εμείς. Εγώ ευχαριστώ για όλα, πραγματικά ευχαριστώ για όλα και εύχομαι και σας προσωπικά, ξέρω ότι κάνετε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να προβάλλετε και να στηρίζετε τον αθλητισμό γενικά στις Κυκλάδες και μπράβο σας. Και πραγματικά χρειαζόμαστε τέτοιους ανθρώπους να είναι μέσα στον χώρο του αθλητισμού γενικά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά γενικά θα ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλες τις ομάδες, με υγεία πάνω απ' όλα
να ξεπεράσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας και να δούμε την επόμενη μέρα ακόμα πιο με μεγαλύτερη ελπίδα και πιο αισιόδοξη. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.